Μπροστά μας είχαμε την επιλογή ενός δύσκολου συμβιβασμού και την επιλογή ή την επιλογή μιας άτακτης χρεοκοπίας. Μια άτακτη χρεοκοπία προφανώς και δεν αποτελεί επιλογή κανενός σε αυτή την αίθουσα. Ορισμένοι ωστόσο υποστηρίζουν ότι υπήρχε και τρίτη εναλλακτική επιλογή. Η επιλογή της εξόδου από το ευρώ. Και νομίζω ότι οφείλω να πω και εγώ και όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, τα στελέχη του κόμματος, να πούμε καθαρά την άποψή μας. Να πούμε καθαρά τη γνώμη μας. Η έξοδος από το ευρώ χωρίς καμιά δυνατότητα οικονομικής στήριξης σε φίλιες δυνάμεις, δηλαδή χωρίς συναλλαγματικά αποθέματα, στήριξη των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας, θα σήμαινε ραγδαία υποτίμηση, σκληρή λιτότητα και προσφυγή εκ νέου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη στήριξη του νομίσματος. Όποιος αυτό δεν το παραδέχεται, απλά είτε εθελοτυφλεί, είτε κρύβει την αλήθεια. Εγώ ο ίδιος ήμουν αυτός που είπα πριν το δημοψήφισμα ότι η εντολή που ζητάω είναι εντολή για ισχυρή διαπραγμάτευση για να φέρω συμφωνία σε 48 ώρες. Δεν ασκήθηκε κριτική σε αυτά που έλεγα τότε. Ας αφήσουμε λοιπόν τις λαθροχειρίες κατά μέρος και ας εννοηθούμε με ειλικρίνεια και συνέπεια και κυρίως κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια. Όπως ακριβώς κάναμε και όταν δίναμε τη μάχη όλους αυτούς τους 6 μήνες, όταν ανοιχνεύαμε, αγωνιούσαμε, προσπαθούσαμε, ακόμα και για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μάταια, όπως αποδείχτηκε. Και λέμε καθαρά και εξάστερα και με συνείδηση καθαρή στον ελληνικό λαό. Αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, μετά από σκληρή μάχη, καταφέραμε να φέρουμε. Και αν κάποιος νομίζει ότι θα μπορούσε να φέρει μια άλλη κυβέρνηση, μια καλύτερη συμφωνία, δεν έχει παρά να το ισχυριστεί ανοιχτά και να εξηγήσει με ποιους όρους και γιατί δεν επιτεύχθη. Αν επίσης κάποιοι νομίζουν ότι μια άλλη κυβέρνηση και ένας άλλος πρωθυπουργός μπορεί καλύτερα, επίσης μπορεί να το πει ανοιχτά.